Φίλοι Radio Dxers, καλή σας μέρα. Άλλο ένα ραδιοβλόγκ εδώ ξεκινάει, από το κανάλι εδώ πέρα. Ραδιοβλόγκ σήμερα λήψεων πάνω εδώ στο χωριό, στην Αβαρίτσα Άρτας, κάτω ακριβώς από τα Τζουμέρκα. Μιας και με έφερε σήμερα εδώ δρόμος, ευκαιρία είναι να κάνουμε και μια ανάλυση λήψεων, τι βγαίνει εδώ πάνω στο χωριό. Πουράν πολλά κέντρα εδώ εκπομπής, δεν είναι και λίγα αυτά που βγαίνουν εδώ. Δηλαδή από πιτσιρικά θυμάμαι εδώ πέρα που ερχόμουν, από το 95 δηλαδή, που είχα κάτσει εδώ με τον παππού κάποιες μέρες. Το ράδιο ήταν μια καλή παρέα, να ακούμε μουσική. Όχι ότι δεν είχε τηλεόραση, το χωριό είναι τυχερό γιατί έχει ένα κέντρο εκπομπής εδώ πάνω, θα σου το δείξω και μετά στο βίντεο που είναι ακριβώς. Και είχαμε τα κανάλια εδώ όλα. Δηλαδή κρατικά πιάνει ένα πάντα. Ναι, διότι βάλαμε το 2004 τότε για τους Ολυμπιακούς, θυμάμαι το net τότε, ήταν net για τις δύο τότε. Και όλα τα άλλα τα κανάλια υπήρχαν, Mega, Antenna, Star τότε. Τέλος πάντων και είχαμε εδώ full ελλείψεις. Και το ραδιόφωνο ήταν σχετικά μια καλή παρέα. Τζερόνιμο Γκρούβι τότε πιάνε πολύ καλά. Ήταν στα Καρνανικά και τα τοπικά εδώ τα ραδιόφωνα βγαίνουν καλά. Βγαίνουν ραδιόφωνα Παγρίνιο, από Πύργο. Αυτά θα τα δούμε μετά όμως στη συνέχεια όταν θα τα γράφουμε. Εδώ στους δέχτες, στο δέχτη τώρα βλέπουμε εδώ τον Αμερική FM. Τρέχει ωραία το RDS, το έχει καλό σήμα από πάνω. Και για να σας δείξω πώς είναι εδώ η περιοχή, ότι είναι σχετικά μια κλειστή περιοχή θα δείτε, αλλά τα σήματα περνάνε. Να πώς είναι εδώ πάνω στο χωριό, ορισμός της φύσης. Πλατάνια βλέπετε εδώ γύρω γύρω, χωράφια, πλατάνια και άλλα πλατάνια από εκεί. Τα Τζουμέρκα εδώ πέρα, η ανατολική μεριά των Τζουμερκών είναι αυτή, δηλαδή από την Άρτα. Όταν είσαι κάτω στην Άρτα και βλέπεις τα Τζουμέρκα, είναι η ανατολική μεριά αυτή. Φαίνεται για από εκεί καμπάνα. Εκεί, αν ζουμάρω κιόλας, ορίστε, αυτό είναι το σημείο της Ομαλής, έτσι λέγεται αυτό. Κάτσε να πάω λίγο παρακάτω, να μην έχω και το καλό μπροστά. Εκεί είναι η κεραία της Κοσμοτέ, η Κοσμοτέ πιάνει καμπάνα εδώ στο χωριό. Δίπλα εκεί είναι και ένας ιστός. Εκεί είναι το κέντρο εκπομπής, το οποίο εξυπηρετεί εδώ την περιοχή πάνω τηλεόραση. Έχει και η DJ τώρα τα κανάλια της εκεί. Βέβαια σε άλλη συχνότητα, γιατί δεν είναι επίσημος πομπός, είναι αυτά τα φτιάγαμε αυτά. Πατέντες που κάνουν εδώ στα βουνά. Τέλος πάντων, είστε δείτε εδώ τι γίνεται, ο χαμός εδώ βόρεια Τζουμέρκα, η βόρεια μεριά από εδώ είναι ανατολικά, εκεί κάτω είναι ο νότος, είναι λίγο ανοιχτό εκεί πέρα, ανοιχτό. Τέλος πάντων, το χωριό είναι κάπου εδώ μέσα στα φυτά, διάσπαρτα τέτοια, εκεί είναι και το νοικοκυριό. Εδώ πιάνει Vodafone σε αυτό το σημείο και εδώ η εκκλησία, η Άγιοι Θεόδωροι εδώ στο χωριό. Τέλος πάντων, εδώ αυτά, το χωραφάει, πολύ ωραία εδώ πάνω, ησυχαστήριος κυριολεξία, να έρθεις εδώ να ησυχάσεις από οτιδήποτε, δεν ακούς αμάξια, δεν ακούς τίποτα, μόνο ζωάκια ακούς, να δελάζουν, πουλάκια να κυλαϊδάνε και ο νεκτάριος που κάνει τις λήψεις του εδώ πέρα. Το χωριό δεν είναι ψηλά σχετικά, είναι γύρω στα 500 μέτρα, όσο είναι και τα Γιάννενα πάνω κάτω. Αλλά εδώ πέρα, όσο μπορεί να φαίνεται ότι είναι κλειστή περιοχή γύρω γύρω βουνά, αλλά είναι σταυροδρόμοι λήψεων. Δηλαδή εδώ πάνω περνάνε πολλά κέντρα και θα τα δούμε αναλυτικά μόλις αρχίσουμε το σκάν. Τροποσφαιρική εδώ δεν περνάει τόσο εύκολα, δηλαδή μπορεί κάτω στην Άρτα να βγάζει καμπάνα τους Ιταλούς, εδώ πάνω ζορίζονται, έρχονται μεν, αλλά όχι τόσο καθαρά. Φταίει γιατί δυτικά έχει πολλά υψώματα και βουνά τα οποία το κόβουν το σήμα. Ότι έρχονται, έρχονται. Κιλίβη έρχεται εδώ πάνω, έχω πιάσει κάποιες συχνότητες. Και σποραδικά έχω βγάλει εδώ. Είχα βγάλει και πρόσφατα, δεν θυμάμαι, το 17 ήταν, το 16 ήταν, κάπου εκεί. Θυμάμαι είχε γεμίσει πάντα με Ισραηλινούς εκείνη την ημέρα. Να δούμε σήμερα μήπως έχουμε κάτι. Αν τυχόν αρχίσουν εδώ και έρχονται σήματα μακρινά, το βίντεο θα μετατραπεί κατευθείαν σε, εκτός από vlog θα γίνει 2:1 βίντεο. Αν όμως υπάρξουν τίποτα αργότερα λήψεις, μπορεί να φτιάξω και δεύτερο βίντεο από εδώ πάνω, απλά με τα σποραδικά και θα μιλάμε εκεί για το σποραδικό. Για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Εδώ είναι γνωστά το ράδιο 1, πάντα έρχονταν δυνατά εδώ πέρα αυτός ο σταθμός. Δεν είναι θέμα, έχει καλή ισχύ, έχει καλή κεραία και μέσα στα βουνά πιάνει.
Και πιάνει πολύ καλά και στη διαδρομή αυτός ο σταθμός. Πάντα δηλαδή, και παλιά θυμάμαι που είχα το άλλο το αμάξι, επειδή ήταν λίγο σπασμένη η κεραία, για να ακούω κάτι πιο σταθερά έβαζε 87-6 και έβγαινε καλά. Βέβαια τότε παίζει και με πιο πολύ ισχύ, γιατί τώρα είναι χειρίξη και αυτός λόγω του ρεύματος και αυτά. Πάμε παρακάτω. Εδώ είναι το δημοτικό της Πρέβεζας, 87,9, έχει ειδήσεις τώρα μάλλον. Αυτή η μουσική μου παίζει ειδήσεις μονοφωνικός πλέον. Ακούγεται λίγο καλύτερα, γιατί όταν είναι στέρεο έχει λίγο θέματα. Έχει συνδεθεί τώρα και με το Sport FM. Το νομιδέται πολλές ώρες εδώ το Sport FM αυτό, σχετικά πάει με πιο παλιά. Για να το σου λίγο έχω. Δεν έχουμε κάτι από σκουλαδικό πάντως. Κάτι ακούγεται το 82. Ο Ταχτώτο τώρα μπορεί να έρχεται Πάτρα χαμηλά, μπορεί να έρχεται και τα Γιάννενα, το τέτοιο, περνάνε εδώ τα Γιάννενα. Εντάξει, εδώ είναι το ραδιόφωνο Ξηρομέρου, είναι ο Ποπός από τα Γρίνιο, γιατί ανάβει το ταφπί και βγάζει RDS, ενώ ο Ποπός στα Καρανικά δεν έχει RDS. Είναι μονοφωνικά και τα δύο. Κακός βέβαια, αφού παίζει μουσική θα πρέπει να είναι στέρεο. Κάτι έρχεται το 885. Μπορεί να είναι η Μητρόπολη, η Εκκλησία των Πατρών. Τέτοιες μουσικές συνήθως Πάτρα είναι. Εδώ περνάει η Ζάκυνθος, 88.6 είναι το Island Radio. Η Ζάκυνθος περνάει εδώ πέρα, όλα τα ραδιοφωνά της βγαίνουν, σχεδόν όλα. Όχι, αυτό είναι ξύσιμο. Εδώ είναι η Ιερά, ένα από τα Καρνανικά. Τα Καρνανικά περνάνε καλά εδώ σχετικά. Εδώ κάτι ακούγεται. Άγιος 89 συνήθως είναι, έρχεται η εκκλησία του Ιωαννίνου εδώ που τσαστραβά. Χαμηλό σήμα. Εδώ έρχεται ο Γλέντι από τα Γρίνιο. Το Γλέντι από τα Γρίνιο εδώ πέρα υπηρεσχεί του σταθμού από το 1-1 του Ινκεφαλονιά. Βέβαια οριακά, γιατί άμα κινήσουν τα μάξι μπορεί να έρχεται η Κεφαλονιά. Αυτό θα το δούμε μετά βέβαια με το άλλο το ράδιο. Θα κάνουμε και κάποιες λήψεις να δούμε τους διπλούς πομπούς από τα Γρένιο τι γίνεται. Γιατί δίνουν μάχες αυτοί εδώ πάνω. Λαμβάνονται και τα δυο τα κέντρα. Παράπλευρα εδώ. Εδώ ακούγονται ομιλίες 89.5. Καθυστερήστε λίγο το να ακούσετε, γιατί αυτή την ώρα το παιδί μας πετάει. Πρέπει να είναι λίγο πάνω από τις άλλες. Πάει να δει τη Ρεάλ να σου κάνει την κούπα. Τώρα δεν ακούγεται. Μπορεί να είναι ο Sport FM της Λάρισας, Λάρισας Βόλου. Περνάει εδώ το πήλιο, όχι πάντα, αλλά κάποιες συχνότητες τις έχω πιάσει. Ταιριάζει βέβαια με το 102 το Sport FM. Μπορεί να είναι ο Sport FM, να μεταδίδει τον τώρα την εκπομπή και αυτή. Εδώ είναι ο άλλος σταθμός από τη Ζάκη, τον Μπράβο. Βλέπετε είναι ίσχυη η μπάντα εδώ. 89.8 π.χ. δεν έρχεται Κέρκυρα. Κέρκυρα δεν θυμάμαι να έχω πιάσει ποτέ εδώ πάνω. Αλλά είναι και δύσκολο, γιατί είναι όλα τα τσουμέρκα εδώ πέρα, είναι πολλά βουνά εδώ πέρα και κάνουμε. Ούτε τα Γιάννα δεν περνάνε εδώ. Θα δείτε ότι και τα Γιάννα γενικά είναι πολύ χαμηλά συλλήψεις. Εδώ έρχεται ο σκύλος της Πάτρας,
χαμηλά. Η Πάτρα δεν περνάει εύκολα το πάνω. Αυτά παίζουν ρόλο και τα εσωτερικά. Εδώ είναι ο βήμα των Ιωαννίνων. Αυτό το ραδιόφωνο έρχεται. Το έχω πιάσει κι άλλες φορές. Αυτό σου περνάει ένα όσταθμο από τη ζάκη του. Τη διαφήμιση. Αυτό σου περνάει ένα όσταθμο από τη ζάκη του. Ο Σκάι. Ζακίνθου, έκανα μετάδοση και του Sky Αθηνών αυτός. Καθαρό το 90,3. Κάτι άλλο πρέπει να έχει 94, τώρα δεν μου έρχεται στον ότι μπορεί να είναι. Στούντιο Λευκάδας εδώ, 90,5, έρχεται καλά. Προσπαθεί να βγάλει RDS, το RDS δεν έρχεται εύκολο γιατί εντάξει το Ρώσο να είναι στο βουνό. Εδώ πάνω σκεφτείτε, το σήμα έρχεται, να σας το δώσω εικόνα πως έρχεται το σήμα. Εδώ είναι πως είναι στην τηλεόραση, όταν η εικόνα έρχεται με είδωλα. Κάπως έτσι έρχεται και εδώ με είδωλα, που να τα ανακλάσεις μαζί το σήμα. Οπότε δεν μπορεί να αποδώσει σωστά το RDS, είναι και πιο μακριά η Λευκάδα σχέση με το Κορφοβούνι που βλέπαμε πριν να τρέχει εύκολα το RDS στο Αμβρακία. Πάμε παρακάτω. Ναι, πάμε το πάλι τώρα. 90,8 είναι ο Ionian Galaxy, ναι. Ο οποίος εδώ δεν έρχεται και τόσο δυνατά, αν και γενικά θηρίζει κάτω στην Άρτα. Εδώ πάνω στο βουνό γονατίζει, βλέπω από το σήμα του. Ούτε το RDS δεν μπορεί να τρέξει. Και δίπλα εδώ δεν μπορεί να έρθει Αγρίνιο. Δεν ξέρω τι γίνεται με τον Αγρίνιο. Ότι έχει κλείσει, έχει δείξει ισχύ. Εδώ έρχεται ο Ήλιδα. Περνάει και ο πύργος εδώ. Ο Ήλιδα εδώ 91-1 έρχεται. Τώρα δεν λαμβάνεται και καλά. Γιατί είναι ελληνικά. Άμα ήταν ξένα θα είχαμε τον Κίση, αλλά ο Κίση εδώ δεν τον έχω πιάσει. Εδώ είναι η Ραδίο από τα Καρνανικά. Πολύ καθαρό ήχο, πολύ ωραίο στέρεο. Εδώ είναι ο Πρίσμα από το Ζάλογο. Τσακισμένο το σήμα, ακούω την ομιλία πως ακούγεται λίγο περίεργα. Δεν μπορεί να βγάλει να αποδώσει ούτε RDS έτσι. Για να δούμε. Άλλο πρόγραμμα το 91, το 88-9. Άρα εδώ έρχεται η Ζάκυνδος το 91-8. Πώς το λένε, ο Ερμής. Πολύ έντεχνο παίζουν το πρωί εδώ οι σταθμοί. Τι γίνεται ρε παιδιά. Αμπρακιά FM. Έχει εκπομπούλα τώρα ο γιατρός. Ο 92 είναι το Μισολόγγι. Το Μισολόγγι έρχεται εδώ πάνω. Το θυμάμαι και άλλες φορές που το έβγαινα, βέβαια δεν έχει τόσο δυνατά το να αμπραγγεί γενικά τον ταλαιπωρεί. Power FM εδώ. Για να μου θα βγάλει RDS ο Power FM, δεν βγάζει RDS εδώ πέρα. Ο Power FM έχει και ένα όχι θέμα. Η κεραία του δεν είναι προς την... Σκεφτείτε ότι οι κεραίες είναι μια σειρά κεραίων πάνω στο Κορφοβούνι. Η πιο δυτική είναι οι κεραίες, ξεκινάνε από νοτιοδυτικά, να στο πω σε προσανατολισμό, μέχρι βορειοανατολικά. Δηλαδή πιο βόρεια κεραία είναι νομίζω το Σπορ FM, το 102.1, και η πιο νοτιοδυτική κεραία είναι ο Orange μαζί με τον Top, τον Power, δηλαδή αυτοί βλέπουν δυτικά, να σας το πω έτσι, Power και ο Radio 1. Προσανατολισμός. Μετά είναι ο Μελωδία, παραδίπλα του Μελωδία είναι ο τέτοιος, ο Αμβρακία με τους Παπάδες. Από πίσω από τον Αμβρακία και λίγο πιο ανατολικά είναι το 131 και τελευταίος είναι το 121 πιο πάνω. Γι' αυτό κάποια ραδιόφωνα δεν θα πιάνουν τόσο καλά εδώ πέρα Αμβρακία, επειδή βλέπει προς τα δω, έρχεται καλύτερα το σήμα του. Ο Πάουρ επειδή είναι πιο πίσω σε σχέση με το που είμαστε εμείς, εδώ δεν μπορεί να βγάλει RDS. Μπορεί να πάω λίγο παρακάτω και να βγαίνει καλύτερα το σήμα του. Εδώ ακούγεται η Ιερά Πάτρας, 92.5, αυτή περνάει.
περνάει η Ιεραπάτρας. Εδώ είναι δυτικά. Τώρα ποιο... Ο Μπολόνης είναι και σήμερα μαζί μας, είναι το κατάστημα. Τώρα ποιος πομπός να είναι τώρα αυτός, γιατί περνάει και τα Γρίνιο, περνάει και τα Καρνανικά εδώ. Αυτό από ό,τι μου έχουν πει είναι SFN. Να τους έβγαλε και RDS. Εδώ ακούγονται και κάποια λαϊκά μέσα, μπορεί να είναι από τα Αγρίνιο, το 92.7 ο Φάρος ή Studio Epsilon Φάρος, κάπως έτσι λέγεται τώρα. Εν τω μεταξύ το 92.7 παλιά έρχονταν καπάνα, ο Ήλιδα, ο δεύτερος πομπός του Ήλιδα, δεν θυμάμαι σε ποια περιοχή ήταν, αν δε, ο ένας είναι στο Φραγκαπίδημα το 91, αν θυμάμαι καλά. Το 92.7 πρέπει να βγει από Σμέρνα ή από το κάστρο Κιλίνης, που είναι και το 95.5. Το 95 μπορεί να το βρούμε μετά παρακάτω, να ακούγεται. Για να δούμε, πάμε παρακάτω. Εδώ συνεχίζουμε. Στο εκπληκτικό. Χατζη Νικολό ακούγεται εδώ πέρα. Είναι ο Πρέβεζα που κάνει ένα μετάδοση στο Real FM. Τρέχει το RDS του. Παραδόξως, γιατί έχει χαμηλόπιλο το RDS αυτός ο σταθμός. Και όμως έρχεται τόσο καλά το σήμα εδώ πάνω, το οποίο βγάζει και το RDS. Αυτός εδώ είναι η Άρα Ζακίνθο, είναι ο πομπός πάνω στον Ένο. DJ εδώ πέρα και αυτός βλέπω βγάζει RDS, κατευθείαν μας το έδωσε. Εδώ πέρα κολλάει λίγο, όχι κολλάει, έχει πιο πολύ διάρκεια το όνομα DJ και μετά τρέχουν και τα υπόλοιπα του. Εδώ ακούγονται κάποια λυρικά. Πρέπει να έρχεται ο πομπός πάνω, τα Γιάννενα, το hit. Εδώ θυμάμαι πιο παλιά έβγαζα Κλαρίνα. Ίσως ήταν ο Βούλπιδο 93.5, ο οποίος έφυγε μετά. Πήγε 105.4, πήγε και 104.9. Πήγε 105.4 και τότε δεν βγαίνει στο 105.4. Ίσως μετακόμισε, άλλαξε πάλι συχνότητα. Τον ψάξουμε τώρα, δούμε. Να δώσω εδώ Sport FM. Sport FM από τα Αγρίνιο. Το ράδιο Αγρίνιο 937. Που έχει ένα μετάδοση Sport FM. Που γίνεται καλά εδώ πάνω. Εδώ είναι ο, όπως τον είπαμε εδώ, το στο νησί 93.9. Ο οποίος περνάει πολύ καλά εδώ πέρα. Κωνσταντίνος Αργυρός. Παίζει τέτοια ελληνικά, mainstream. Το σταθμός και βλέπω ότι τρέχει καλά το RDS. Αυτό ο σταθμός δεν βγαίνει από τον Ένο πάνω, ψηλά. Βγαίνει από ένα άλλο σημείο και πάντα πέρναγε καλά εδώ στο χωριό. Θυμάμαι από πολύ παλιά, όταν τον έκανα καλή λήψη ακόμα και με το Alpine που είχα τότε στο άλλο το αυτοκίνητο που είχα παλιά το Suzuki. Αγρίνιο Energy 942. Πρέπει να φτιάξουν όμως κάποια στιγμή τον ήχο αυτοί οι άνθρωποι, δεν γίνεται. Αυτός είναι η Ζάκυνθος εδώ, ρυθμός Ζακίνθου, με 4-3. Τα Κλαρίνα εδώ του Ήπειρος. Ο Ήπειρος περνάει εδώ πέρα, όχι καλά, αλλά ακούγεται. Μπορεί να ακούγεται και ο δεύτερος πομπός του από το Μέτσοβο, δεν έχω ιδέα βέβαια, δεν ξέρω. Εδώ είναι ο ρυθμός του Αγρινίου. Εδώ αυτά τα ελληνικά μας παραπέμπουν στο Γιαννιώτικο το Melody 94.9. Εδώ το 95.1 είναι από τα Γρίνιο Life, Music Life. Δεν ακούγεται καθαρά, γιατί έρχονται και δύο πομπή τώρα μάλλον. Θα το δούμε μετά στο Σένκορ τι γίνεται. Θα κάνουμε ένα σκάν και με το Σένκορ μετά, μόλις τελειώσουμε από εδώ. Εδώ είναι ο πομπός της Ζακίνθου. Τι μουσκούλες ώρες παίζει σήμερα αυτός. Ορίστε. Εκεί ήταν από τον Ένο. Εδώ είναι το σκοπό Ζακίνθου, περνάει, όχι καθαρά. Πιο δυνατά περνάει ο άλλος πομπός.
Εδώ είναι το πρώτο κανάλι από τα Γιάννα, το 95.4. Σε Αθήνα, Πειραιά. Νάτος και ο Ιόνιον. Αυτός έχει τον πομπό στο κάστρο Κιλίνης, αν το λέω σωστά. Έρχεται δυνατά, όπως έρχονταν παλιά και το 92-7, δυνατά τον έβγαινε και αυτό εκεί. Πάμε παρακάτω. Από Ιταλία το έχω πιάσει τον Capital. Τον θυμάμαι τον Capital, καθαρά, αλλά έρχονταν. Εδώ είναι από τα Γρήνιο, από τα Γιάννενα ο Σταρ. Και εδώ πουσιάζει και έρχεται εντελώς. Μικρή αύξηση 1,3 λεπτών παρουσιάζουν σήμερα οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Ναι, πόσο ακόμα θα τα αυξήσετε τα καύσιμα, παιδιά? Εντάξει, Orange εδώ 96, ένα μετάδοση Sky. Έρχεται σχετικά καλά. Και εσύ είναι από τη δυτική μεριά η κεραία. Εδώ έρχονται δύο σήματα τώρα. Για να δούμε τι ώρα είναι, 10:30. Η μουσική πρέπει να είναι από τα Γιάννενα, το Κόσμο Ράδιο, Κόσμο FM, πώς το λένε, ή Κόσμο Ράδιο, Κόσμο FM, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και οι ομιλίες πρέπει να είναι από την Πάτρα Sport FM, ο οποίος είναι από τους δυνατούς εκεί πέρα στο Παναχαϊκό. Το καλοκαίρι. 96.4 ακούγεται μια μουσική. Τώρα 96.4 δεν θυμάμαι τι μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι ο Sky από τα Φιλιατρά, μπορεί να περνάει εδώ πάνω. Αλλά έχει σήμερα ο χαρτής από τίδα στα FM για τις διαδόσεις. Έχει διάδοση εσωτερική. Με στο είναι κομμένη σε μεγάλη απόσταση. Οπότε να βγει κάτι από Ιταλία είναι λίγο δύσκολο, έτσι όπως είναι η κατάσταση. Μπαλαντούλα ακούγεται στο 96.4. Το 96.5 από την Κεφαλονιά έχει, από τον Ένω έχει. Μετά μπορεί να είναι κάτι από Θεσσαλία. Να το κοιτάξω λίγο. Κάτι έρχεται τώρα στο 96.4, μπορώ να βγάλω άκρη. 96.5 πάντως είναι ο κόσμος της Κεφαλονιάς. Το ψάξα εκεί, παιδιά, δεν μπορούσα να βρω κάτι με το 96.4. 96.7 είναι η Λευκάδα από το Δημοτικό, από την Καριά. Εδώ είναι ο Ένος του 96.9. Αυτός δεν μου βγάζει RDS αυτό το ραδιόφωνο, δεν ξέρω γιατί. Στο Σένκορ μου βγάζει, οποιοσδήποτε άλλος βγάζει, σε οποιοδήποτε άλλο ράδιο έχω δει, βγάζει αυτός RDS. Εδώ δεν θέλει. Έχει αναδείξει. 97.1 είναι τα Γρήνιο εδώ. Ο, πώς το λένε, ο Ράδιο Καρνανία, να μεταδίδει και τον Over FM τώρα τελευταία. Από τότε δηλαδή που μας άφησε χρόνος ο Τράγκας. Έρα σπορ εδώ, δυνατή λήψη. Και τι έχουμε? Έχει τώρα και ένα βόμβο μέσα τώρα αυτός. Αν πας στο 168 είναι καθαρός ο ήχος του. Άτο. Στις αρχές Ιουνίου, στην Αθήνα. Είδατε πως καθαρός ήχος. Αλλά μέσα να πάμε πίσω πάλι εδώ. Τα ελληνικά που ακούγονται εδώ είναι από το Καρπενήσι. Περνάνε τα ραδιοφωνά του Καρπενήσι από την Βρετανία εδώ, το 97.5. Νομίζω λέγεται Ράδιο Καρπενήσι, αν θυμάμαι καλά, ναι. Και παίζει ελληνικά αυτός. Περνάει εδώ πέρα. Εδώ είναι η Ζάκυνθος, το Στίγμα. Ο Live FM τα Γρήνιο, πολύ καλός. Επαναλήψεις ασκήσεων. 8-1 είναι το ράδιο Α, βλέπω εδώ όμως ζουρίζεται. Δεν βγάζει και RDS εδώ. Ίσως αν το πω παρακάτω πιέσει καλύτερα, αλλά τέλος πάντων. Εδώ είναι ο Λάουντα από τα Γρήνιο. Εδώ τον πιάνω. Κάτω άρα δεν τον έχω πιάσει πάνω στο λόφο ποτέ. Δεν ακούγεται δηλαδή. Τώρα σφήνα μέσα στο 98.1 και στο 98.3 πθυρίζουν, λίγο δύσκολο να βγει. Βλέπω όμως εδώ ζουρίζεται και εδώ ο παλμός. Όπα, πού βρέθηκα κύριε παιδιά? Εδώ είναι ο χελός.
Όχι, τι είναι αυτός ο ρεπί, ε. Ο τέτοιος είναι ο Ελλάδα FM. Α, να το έβγαλε και αρτίες. Άρχισε να βγάλεις, ενώ το βγάλεις πιο γρήγορα. Εδώ πρέπει να είναι το δημοτικό από τα Γιάννενα, το 98-7. Έχει καλό πομπό και αυτό ακούγεται καλά στην άρτα κάτω, έρχεται και εδώ πέρα, στην Αβαρίτσα. Εδώ είναι η ραδιό από τον Ένο, δυνατά και καθαρά. Εδώ είναι ο Sky ο Ανίνων, μουσικός αυτός ο Sky, καμία σχέση με το Sky των Λέκιων. 94 είναι από τον πύργο το ραδιόφωνο, τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του να σας πω. Τα Κλάρινα το 99.5 είναι από την Καρδίτσα. Και όμως και στην Άρτα τώρα που έχει ηλεκτρική συχνότητα. Αυτός εδώ πρέπει να είναι ο Φάσμα την Πάτρα. Είπαμε τα πατρινά όπου είναι καθαρή συχνότητα ακούγονται ελαφρά. Εδώ είναι η ραδιό από τα Γιάννενα, από τις Λυγιάδες, συγκεκριμένα είναι εκεί τα γεννιότερα ραδιόφωνα. Και εδώ είναι ο Εναλάξ από την Ηλία κι αυτός. Για το κόμμα ένα τώρα, μουσική παίζει. Για να δούμε πιθανότητες ποιοι είναι, για να δω λίγο στο FM. Είναι από την Κέρκυρα, πως και δεν έχει εκπομπή τώρα να μετάδοση από το Sky και έχει μουσική. Είναι ο Κυρκυραίος, ο Κορφού. Περνάει αυτός εδώ, είναι πολύ δυνατός ο πομπός του. Αυτός στην Άρτα θυρίζει στο λόφο και κάτω σε κάποια σημεία κοντά στην πόλη. Έρα Ιωαννίνου εδώ από τα... από Ακαρνανικά, το 100,3. Πες μου ότι το πιάνουμε ένα σπορ. Wow. Έχουμε ένα σπόρο εδώ. Ένα σπόρο από το Λυκόδημο, τροποσφαιρική μετά δε λήψη αυτή. Μακρινή. Να τελικά που έχουμε και κάτι μακρινό. Περνάνε εδώ αυτά από κάτω εκεί. Πάνω σπίτι πολλές φορές έχω πιάσει με και το 89.3 και το 107.2. Συνεχίζουμε. Εδώ είναι ο Κις της Κεφαλονιάς. Εδώ είναι ο Κέφι από το Αγρίνιο, 100,9 μεγάκυκλοι. Ο Μελωδία εδώ, το 101,1. Ακούγεται καλά εδώ πέρα. Αυτός είναι ο Κέφι της, του πύργου. Βγάλατε προχτές τον κύριο Μογδάτο. Το 104 είναι ο Λεπάντο, ο πομπός του από το Αγρίνιο. Δουλεύει σήμερα, βλέπω. Εδώ είναι ο πρώην Music, πρώην Radio 7 και δεν συμμαζεύεται. Radio Άρτα δηλαδή. Εδώ είναι ο Όραμα του Αγρινίου, περνάει και αυτός. Περνάει σχετικά καλά αυτό το πάνω. Εδώ είναι ο ρυθμός της Λευκάδας. Καλώς έχει λείψει, βλέπω. Και ακούω μάλλον. Εδώ είναι ο Sport FM. Μονοφωνικός, ακούγεται καλύτερα τώρα σαν μονοφωνικό, έτσι κι αλλιώς ομιλίες έχει τις περισσότερες ώρες. Εδώ είναι η ραδιό από το Παναχαϊκό. Έρχεται το πάνω, έχω πιάσει κι άλλη φορά αυτή. Η αέρα 3 εδώ από τα Καρνανικά. Εδώ έρχεται ο Πικάσο, πολύ χαμηλά. Εδώ είναι οι παπάδες από τον Ένο. Εδώ είναι ο Artefem, καλή λήψη εδώ πέρα. Και ας έχει στρέψει τα δίπολα του πιο πολύ προς Πρέβεζα, μιας και εκεί πλέον είναι ανήκει και πέρα στην Energy Media και θέλω να ακούγεται καλά και προς τα εκεί, αλλά έρχεται και από εδώ το σήμα του. Εδώ ακούγονται δύο σήματα. Ο ένας πρέπει να είναι από το Vox της Ηλίας και ο άλλος είναι, πώς τον είπαμε, ο Λάμψη, μουσική Λάμψη από Παναχαϊκό. Μέσα σε όλα τα άλλα,
Καλή λήψη του Star FM. Προστασίας μετά από τον τελευταίο νόμο των 4685. Πολύ καλή λήψη εδώ, Αντένα Star. Αντένα Star 135, παλιά ήταν στο 105.8. Στο 105.8 έβγαινε πολύ καλά πάλι εδώ πέρα. Τον άκουγα τότε, ήταν ένα ωραίο ραδιόφωνο μουσικό εκείνα τα χρόνια. Και ενώθηκε τώρα με τον, πώς το λένε, ενώθηκε με τον Stereo Channel που ήταν 135 και πήρε αυτή τη συγνότητα που είναι πιο καθαρή, γιατί στο 105.8 είχε θέματα με την Πάτρα στο 105.7, όταν πήγαινε 105 είχε πάει 105.9 και είχε πρόβλημα εδώ με την Άρτα, με τον Πίγασο. Οπότε εδώ πέρα στο 135 βρήκε την υγεία του αυτός. Κάτι έρχεται εδώ τώρα 137, πιθανόν να είναι από την Παραβίτα, από τον Αλεσάνο Ιταλός, γιατί τον έχω εντοπίσει και άλλες φορές να τον βγάζω εδώ πάνω. Ο Μπλάκμαν εδώ έρχεται. Να τους και ο Αλβανός εδώ στο 104 ο Top FM από το Δελβίνε, πώς το λένε, εκεί κοντά από το Αργυρόκαστρο. Εδώ έχουμε μια μίξη τώρα καναλάκι και ραδίο. Εδώ ακούγεται το Super FM από τα Γιάννενα. Θα τον τσεκάρω αυτόν αργότερα, αλλά μου φαίνεται πρέπει να έρθει εδώ 104,4 τώρα ο... πώς τον είπαμε, ο Βούλπι. Υποψιάζομαι ότι είναι αυτός, δεν είμαι σίγουρος. Blackman εδώ, Butter έρχεται. Εδώ είναι ο άλλος σταθμός από την Βρετανία, ο Στόχος. Το πεθαίνω εδώ. Εδώ είναι ο Βένους από την... από τον Πύργο. Αμαλιάδα νομίζω να είναι. Εδώ είναι ο Αντένα Real FM Πάτρας. Εδώ είναι Γιάννενα Real FM. Εδώ είναι ο Ακουάριος. Δεν περνάει το Λευκίνη. Τον Ακουάριος βγάζω εδώ συνήθως. Να και εδώ η Πάτρα. Ο Σεφέμ περνάει καλά εδώ πέρα, βλέπω και εσύ είναι στο πηγάδι, γιατί το πηγάδι συνήθως δεν βγαίνει καλά εδώ στο παιδί. Εδώ έχω και δύο πομπή έρχονται τώρα, μαλώνουν το 163, οι παπάδες από τα Γρήνιο. Εδώ είναι δίκη μας παπάδες, έχω πιο καθαρά. Κάτι να απολαύσουν. Εδώ είναι η αέρα από τον Ένο, η αέρα σπορ. Κομμάτι τα Γρηνίου, από τον Πύργο Λαϊκός. Εδώ είναι το Γρηνίου. Εδώ είναι το θρησκευτικό ραδιόφωνο από την Ηλία. Εδώ πετάει η αρμονική το 107. Βλέπω τέλος η μπάντα. Καθαρή. Το 104,4 παιδιά τελικά είναι πως η ΕΡΤ της Καλαμάτας, η ΕΡΑ Καλαμάτας από την Κυπαρισία. Οπότε πιθανόν και το 91 και το 91,8 που πιάσα πριν να είναι ο έμφασης από το ίδιο σημείο. Α, ορίστε. Αλλά μετά το πρώτο προγράμμα το κάνει τώρα. Είχε περάσει αρκετή ώρα από εκείνη τη στιγμή που κάναμε λήψεις. Είναι απόγευμα τώρα. Το πρώτο βίντεο το γράφαμε 10 ώρα το πρωί, ήταν οι λήψεις οι πρωινές, και τώρα έχει πάει απόγευμα 5:30. Τσεκάρω εδώ κάποιες συγνότητες τώρα λίγο, τα γρινιώτικες που είναι κοινές, αλλά βλέπω εδώ π.χ. το 95.1
Δεν καταλαβαίνουν κάποια διαφορά το ένα με το άλλο μπομπό. Ίσως γιατί παίζουν με κοινή τροφοδοσία και δεν υπάρχει κάποια διαφορά. Είναι εντελώς συγχρονισμένη η πομπή. Π.χ. στο 163 θα καταλάβουμε τη διαφορά. Αλλά κάνουμε και μια σκάν μικρό και με εδώ πέρα αν βρω κάτι περίεργο δεν θα το δείξω. Ευκαιρία να δούμε πώς πάνε τα σήματα, αρτινά τα ραδιόφωνα από σήμα με το Sencor. Να πω εδώ π.χ. Orange δεν μπορεί να δώσει ούτε μια γραμμούλα. Ούτε RDS μπορεί να βγάλει. Στα ίδια επίπεδα είναι και το 96.5. Μη σου πω και καλύτερα. Πέταξε και μια γραμμούλα. Το 96.5 από τον Ένο. Πιο δυνατή η αερασπορ βλέπω. Αλλά τσαλακωμένος ο ήχος, είπαμε. Εδώ πάνω στο Ρινά έρχεται με πολλές ανακλάσεις και αλλοιώνεται. Ιδίως το αυτό που είναι και στεροφορικό. Νάτος και ο Αλφα. Σηκώνει γι' αυτό 3-4 γραμμούλες εδώ. Ενώ στο είδατε στα μάξι δεν ακούγονταν καλά νωρίτερα. Εδώ βλέπω ψιλοσηκώνηση. Μελωδία. Βγάζει μια γραμμούλα. Νάτη. Δεν μπορεί να γυρίσει το εστέρεο να γυρίσει το σήμα, για. Εντελώς τσαλακωμένο το σήμα του. Καλά από αυτόν δεν περίμενα κάτι καλύτερο, γιατί είπε εσύ με χαμηλή ισχύ. Ο Δημός Λευκάδας γύρισε και στέρεο το σήμα του, για να δούμε. Αυτός έβγαλε και μια γραμμούλα, δύο γραμμούλες. Και είναι διαρθωμένη σε αρχικές ενότητες. Πολύ πιο χαμηλό σήμα το 102.5 σε σχέση με το 97.3 από τα καρνανικά. Ωραίος ο 103, είναι πιο δυνατός. Έβγαλε σηματάκι. Να το. Για να δούμε. RDS δεν μπορεί να βγάλει. Στέρεο όμως. Έβγαλε PTI Pop Music. Εδώ χάνεται. Εδώ ξανάρχεται. Αυτό που εδώ σου απακούγεται. Εντάξει. 60W, 50W. Έγινε τετράδα δίπολα. Είναι και από τη δυτική μεριά του Κορφοβουνίου. Εντάξει. Πήγασος δεν τα καταφέρνει. Εντάξει, ο Πήγασος παίζει και από το πηγάδι μάνου. Το πηγάδι μάνου δεν περνάει εύκολα εδώ. Και εδώ οι παπάδες δεν τα καταφέρουν καλά. Και αυτοί έχουν ένα δίπολο. Και αν θυμάμαι ισχύει κάπου 400-500W. Τίποτα. Σήμα δεν μπορεί να σηκώσει γραμμούλα. Και δεν γύρισε στέρεο ήχος καν. Μα εδώ γίνεται μάχη με τις δύο πομπούς. Δηλαδή πως αλλάζει η διαμόρφωση από τον ένα μπομπό στον άλλο. Ωραίος ο Νικόλαος. Και στέλνει το σηματάκι του. Πολύ ωραίος ο Νικόλαος, ακόμη πιο πολύ σήμα. Εντάξει, τσαλακωμένος και αυτός βέβαια. Εδώ του τέτοιου σίγουρα υπήρχε ο πομπός από τα καρνανικά. Ακούγεται βέβαια και λίγο από κάτω άλλος ο πομπός του Αγρινίου. Αλλά γενικά γίνεται χαμός. Καλό σηματάκι, βλέπω και η αέρα 1. Και πιστεύω ότι η αέρα 2 στο 91-3 θα έχει πιο δυνατό σήμα. Ήμασταν πρώτο το σεξον το 2005, έτσι που θέατρο είχε site. Ναι, αυτό το θυμάμαι. Τώρα, εντάξει, τώρα πρέπει να γίνει αλλιώς το site. Αλλά πάντως έχει όλη. Μια ελαφρά επίδυσχυση του Αγρινίου εδώ από την Κεφαλονιά. Έρχεται και λίγο η Κεφαλονιά. Επίσης όρις παλεύουν. Καλύτερο σήμα το 90,5 από το 109 βλέπω. Με τη μία άνοιξε το στέρεο. Δεν βέβαια RDS δεν έρχεται, βέβαια δεν έχει καλό πιλότο RDS αυτό από όσο θυμάμαι. Δυνατούς και σηματάκι βλέπω το 90,8. Γενικά αυτό θερίζει, πάει καλύτερα από τα κρατικά. Αυτό που σας είπα ότι η αέρα θα έχει πιο καλό σήμα από την αέρα 2 ή αέρα 1 ή η αέρα 2 από την αέρα 1 που λέω. Καλό της Καστέκη τη βλέπω και το 91.6. Πιο αμβρακία βλέπω, σηκώνει σήμα
Κάνουν πολλές γραμμές. Για να δούμε PI, τουλάχιστον το PTI το βλέπει. Προσπαθεί να το δει. Όταν λέει no PI, το RDS του κάτι διαβάζει. Δεν το διαβάζει καλά όμως. Για να δούμε. Αυτό το ράδι δυσκολεύεται πολύ να βγάλει το RDS στο Sencor. Για να βγάλει RDS θα πρέπει να έχει full σήμα. Γι' αυτό και με τους Ιταλούς σπάνια βλέπω RDS αν δεν έχει γεμίσει μπάρα. Λίγο πιο κάτω Power FM βλέπω. Καλό σκαπάει, βλέπω και το 92.8. Δεν σταμάτησε, βλέπω το αυτόματο στο 93. Να το. Εντάξει. Τα προβλήματα καπάν καλύτερα πάντως σε σχέση με τα αρδιανά εκείνη εκεί που είδαμε πριν, που ήταν κούφια από το σήμα. Και με αυτή την ωραία εικόνα εδώ από το χωριό, εγώ να σας αποχαιρετήσω σε αυτό το radio vlog και έρχεται και ένα επόμενο κάποια στιγμή να δούμε τι. Δυστυχώς όμως σήμερα δεν είχαμε μακρινές λήψεις, δεν άνοιξε καθόλου σποράδικο που το είδα. Τέλος πάντων δεν πειράζει. Μέχρι το επόμενο radio vlog να είστε καλά και να προσέχετε.